Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Ο ελληνικός λαός έδωσε την απάντηση που έπρεπε, παρά την πίκρα του, παρά το θυμό του, μας πήρε στην πλάτη του και με την ψήφο του επέβαλε την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, δηλαδή κυβέρνηση χωρίς συντηρητικά, ψευτοεξυγχρονιστικά και διαπλεκόμενα δεκανίκια, όπως όλο το σύστημα αγωνιωδώς προσπάθησε να επιβάλλει. Μας εμπιστεύτηκε ξανά, αναγνώρισε τον αγώνα που κάναμε τους προηγούμενους 7 μήνες, κατανόησε ότι κάναμε πίσω και κάναμε ένα συμβασμό για να μην προκληθεί χάος, αναγνώρισε ότι χάσαμε μια μάχη αλλά δεν χάσαμε τον πόλεμο και αναγνώρισε το ηθικό μας πλεονέκτημα ότι μόνο εμείς μπορούμε να χτυπήσουμε τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Τώρα τελειώσαν τα ψέματα. Τώρα πρέπει να κυβερνήσουμε, όχι μόνο να διαπραγματευτούμε. Τώρα πρέπει να πάρουμε αποφάσεις αποτελεσματικές και γρήγορες και όχι μόνο να σκεφτόμαστε ή να κουβεντιάζουμε. Η εντολή είναι σαφής που έδωσε ο ελληνικός λαός στις 20 Σεπτέμβρη. Μειώστε το χρέος για να ανασάνει ο τόπος και οι γενιές που έρχονται. Αλλάξτε το κράτος της γραφειοκρατίας και της διάχυσης της παραοικονομίας. Τιμωρήστε, τσακίστε και πάρτε πίσω τα λεφτά από τη διαφθορά και τη διαπλοκή. Βρείτε ισοδύναμα για να απαλύνετε τα ακραία μέτρα τα οποία έχει μέσα η συμφωνία. Ξεκινήστε την παραγωγική ανασυγκρότηση στην πρωτογενή παραγωγή, στον τουρισμό, στην ενέργεια, στην καινοτομία, για να αρχίσουν να έρχονται πίσω τα μυαλά που φεύγουν και στήστε στα πόδια τους ξανά το κοινωνικό κράτος, την υγεία και την παιδεία. Αυτό μας είπε και αυτό θα κάνουμε. Με λογισμό και μόνιρο, εκπροσωπώντας τα χαμηλά και τα μεσαία στρώματα τα οποία μας έφεραν στην εξουσία την κυβερνητική, για τις γενιές που έρχονται, πιστεύοντας ότι θα τα καταφέρουμε και θα αλλάξουμε με συγκεκριμένο τρόπο σε ορατό χρονικό ορίζοντα τη ζωή των ανθρώπων. Στον χώρο της υγείας, στον Ανδρέα τον Ξανθό και σε μένα, ο Πρωθυπουργός έκανε την τιμή να μας δώσει το χαρτοφυλάκιο για να μπορέσουμε να κάνουμε μια σειρά από πράγματα. Ο χώρος της υγείας, της δημόσιας υγείας, έχει δύο πυλώνες. Έχει τον πυλώνα του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τα νοσοκομεία, τα παιδί, τα κέντρα υγείας, το ΕΚΑΒ, τους εποπτευόμενους άμεσα φορείς, τα κέντρα ψυχικής υγείας, τον ΟΚΑΝΑ από το Υπουργείο Υγείας, τα οποία έχουν ένα συνολικό προϋπολογισμό αυτή τη στιγμή γύρω στα 4,5 δις ευρώ. Και υπάρχει και ο Οργανισμός Παροχής της Πρωτοβάθμιας Περίθαψης, ο ΕΟΠΗ, η συνένωση των προηγούμενων ασφαλιστικών ταμείων που καλύπτει τις συμβάσεις με τις ιδιωτικές κλινικές, τα κέντρα αποκατάστασης, τους γιατρούς, τα φαρμακεία που έχει ένα προϋπολογισμό 5,5 δις ευρώ. Δηλαδή περίπου 10 και κάτι δις ευρώ είναι το δημόσιο χρήμα που δαπανάται κάθε χρόνο για το χώρο της υγείας και της περίθαψης. Αυτό το ποσό πριν από 6 χρόνια ήταν περίπου 16 με 17, έφτασε και 18 δις ευρώ. Η προκάτοχή μας, αυτό που κάνανε, ήταν με βάση τις μνημονιακές εντολές, και μιλάω για τον κύριο Λοβέρδη, τον κύριο Βορύδη, τον κύριο Γεωργιάδη, έκανα μια οριζόντια περικοπή, κατεβάζοντας στα μέτρα που τους επέβαλαν οι μνημονιακές συμφωνίες αυτό το κόστος, μεταφέροντας ένα μεγάλο βάρος στον ελληνικό λαό που πληρώνει αυξημένες συμμετοχές λόγω και των μειωμένων καλύψεων που υπάρχουν. Όμως δεν ακούμπησαν ούτε μία τρίχα από όλο το σύστημα της διαπλοκής και της διαφθοράς, το οποίο συνεχίζει και γλεντάει ακόμα και σήμερα σε αυτό το χώρο. Αυτή τη στιγμή παραλάβαμε και παραλαβαίνουμε ένα σύστημα το οποίο είναι σε πολύ μεγάλη λειτουργική αστάθεια και με κίνδυνο blackout. Η απαγόρευση των διορισμών εδώ και πολλά χρόνια. Η στάση εμπορίου της ευωδιαστικής αλυσίδας και για γραφειοκρατικούς λόγους, αλλά και για λόγους ανικανότητας ή ότι δεν τα βρίσκουν στη μίζα ή στο όλο αυτό το κύκλωμα, δημιουργεί κίνδυνο διαρκούς blackout. Άρα, πρώτο καθήκον, να σταθεροποιήσουμε το σύστημα. Τι κάναμε από τη μέρα που αναλάβαμε? Πρώτον, αυξήσαμε το όριο δαπανών κατά 150 εκατομμύρια ευρώ σε συνεννόηση με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας για να μπορέσει να συνεχίσει να εφοδιάζεται το σύστημα με τα απαραίτητα υλικά, φάρμακα και αντιδραστήρια, γιατί αλλιώς εξαντλούνταν οι κωδικοί οι οποίοι είχαν περιγραφεί στον προϋπολογισμό και θα υπήρχε πολύ μεγάλος κίνδυνος άμεσης κατάρρευσης του συστήματος. Αυτό ήδη έγινε,
είναι και ανακοινώθηκε και θα κρατηθεί και για τις επόμενες χρονιές και κατά τη γνώμη μας πρέπει και θα υπάρξει κουβέντα στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Κοινωνικής Πολιτικής για να αυξηθεί αυτό το ποσό. Αυτά χρειάζονται με βάση τον τρόπο που σήμερα είναι οργανωμένο όλο το σύστημα του εφοδιασμού. Θα πω πολλές λεπτομέρειες παρακάτω. Το πρώτο λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο, για να μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους, αυτή τη στιγμή το σύστημα χρειάζεται άμεση και μαζική αιμοδοσία από προσωπικό. Δεν μπορεί ένα σύστημα το οποίο είναι γερασμένο, το οποίο συνταξιοδοτείται κόσμος λόγω και αυτών που συμβαίνουν στο συνταξιοδοτικό σύστημα, που έχουν απαγορευτεί οι διορισμοί, χρειάζεται προσωπικό, είναι πραγματική ανάγκη αυτή για να μπορέσει να δουλέψει. Τι κάναμε και αυτή τη βδομάδα και θα κάνουμε τις επόμενες. Πρώτον, ολοκληρώνουμε τις διαδικασίες για το διορισμό των μόνιμων γιατρών από παλαιότερες προκηρύξεις, οι οποίες μέσα από μια απίθμενη γραφειοκρατία του ελληνικού κράτους κάνουν 4 και 5 και 6 και 8 μήνες προκειμένου τελικά ο γιατρός να πάει στη θέση του ενώ έχει τελειώσει και η κρίση. Δεύτερον, προκηρύξονται αυτή τη βδομάδα από το ΑΣΕΠ 1.990 άτομα νοσηλευτικό και παραϊατρικό και άλλες ειδικότητες προσωπικού, φαρμακοποιοί, παρασκευαστές κτλ. Από μια προκήρυξη που και αυτή καθυστέρησε να γίνει λόγω αυτής της γραφειοκρατίας, οι οποίοι θα καλύψουν άμεσες και ζωτικές ανάγκες του συστήματος. Επίσης, πιστεύουμε, και είναι στοίχημα για μας, θα το καταφέρουμε όμως, να προκηρυχτούν πάλι από το ΑΣΕΠ στο τέλος του χρόνου 2.400 θέσεις, μέσα στις οποίες είναι 600 γιατροί που θα καλύψουν επίσης άμεσες και πιεστικές ανάγκες του συστήματος. Αυτές τις μέρες ολοκληρώνεται μέσα και από την αλλαγή του προηγούμενου νομοθετικού πλαισίου, κλιμακωτά τους επόμενους μήνες, η πρόσληψη 500 επικουρικών γιατρών, διαφορετικών από αυτούς που ήδη υπηρετούν, προκειμένου να στελεχώσουν τμήματα και κλινικές τα οποία κλείνουν ή είναι έτοιμα στο να κλείσουν, ήδη λειτουργούν βαριά. Και επίσης θα λύσουμε με νομοθετική ρύθμιση και πολιτική απόφαση το θέμα των γιατρών, το οποίο τελειώνει, των επικουρικών γιατρών που έχουν διοριστεί τα προηγούμενα χρόνια και οι οποίοι συμπληρώνουν 2 έτη θητείας στο σύστημα, πολλοί από αυτούς, και θα δοθεί πολιτική λύση στο ζήτημα αυτό πριν τις 31 Δεκάτου, και αυτό αφορά και επικουρικό νοσηλευτικό προσωπικό το οποίο υπηρετεί σε αυτές τις θέσεις. Επίσης, θέλω να πω ότι πρόβλημα ρευστότητας στο σύστημα το επόμενο διάστημα δεν θα παρουσιάσει. Και δεν θα παρουσιάσει γιατί, ενώ από 1η Γενάρη μέχρι 39 λόγω της μέγενης της χρηματοπιστωτικής ασφυξίας είχε χρηματοδοτηθεί μόνο με 300 εκατομμύρια ευρώ, μιλάω για τον πρώτο πυλώνα, το ΕΣΥ, το Σύστημα Υγείας, αυτή τη στιγμή στο Σεπτέμβριο δόθηκαν 150 εκατομμύρια, τον Οκτώβριο δίνονται 250 και μέχρι το Δεκέμβρη θα έχει δοθεί το 1 δις, το οποίο είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό. Και γίνονται επίσης κινήσεις προς τον ΕΟΠΗ προκειμένου να δώσει στο σύστημα αυτά που του οφείλει σε σχέση με τα νοσήλια και τα κλειστά ενοποιημένα τα οποία πληρώνει ο ΕΟΠΗ προς το νοσοκομείο. Και βέβαια υπάρχει σαφής δέσμευση της κυβέρνησης για να αρχίσουμε να κλείνουμε παλιές αμαρτίες και πληγές με τον ερχομό της δόσης από ένα μεγάλο μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών του δημοσίου. Είναι οφειλές που έχουν δημιουργηθεί στο σύστημα υγείας και υπάρχει δέσμευση για την καταβολή σε άμεσο χρονικό διάστημα του 1.200 εκατομμυρίων ευρώ σε πρώτη φάση. Από εκεί και πέρα, το σύστημα πρέπει να διοικηθεί. Έτσι. Πρέπει να διοικηθεί. Γι' αυτό θα προχωρήσουμε σε ορατό χρονικό ορίζοντα, πρώτον στην αξιολόγηση των υπαρχόντων διοικήσεων, που κατά τη συντριπτική τους πλειοψηφία, κατά τη γνώμη μας, δεν επιτέλεσαν το καθήκον τους. Θα διοριστούν τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων άμεσα και με τη σύσταση της Επιτροπής Αξιολόγησης που έχει ήδη γίνει και ολοκληρώνεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα, θα υπάρξει ανοιχτή πρόσκληση για την κάλυψη των θέσεων του διοικητή και του υποδιοικητή στα νοσοκομεία στα οποία θα αξιολογηθούν αρνητικά οι διοικήσεις. Μέχρι τέλος του Δεκέμβρη πρέπει να έχουμε τελειώσει με αυτή την ιστορία, με αυτή τη σαρακοντυρανία. Τέταρτον ζήτημα του συστήματος, και αυτό άμεσο, όχι αύριο το πρωί, αλλά σχετικά κοντά, είναι το εξής. Πρέπει να υπάρξει μια τεράστια σέκταση οργανωτική ανασυγκρότηση του συστήματος. Είναι μια πολυδέδαλη δυσκίνητη γραφειοκρατία, η οποία στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής επιλογής που έχει κάνει η κυβέρνηση και ετοιμάζει μια μεγάλη θεσμική τομή του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, θα μεταφερθούν αρμοδιότητες στις αποκεντρωμένες δομές του συστήματος και ενώ στις ΔΥΠΕ και στα νοσοκομεία,
Διότι για ποιο λόγο η αμοιβαία μετακίνηση ανάμεσα στο σε δύο νοσοκομεία της ίδιας υγειονομικής περιφέρειας πρέπει να μαζέψει καμιά τριανταριά υπογραφές πέρα από την υγειονομική περιφέρεια που πρέπει να έχει την ευθύνη να το κάνει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο οι διορισμοί των ειδικευόμενων πρέπει να γίνονται από το Υπουργείο Υγείας και όχι από τα νοσοκομεία που υπηρετούν. Για ποιο λόγο οι διορισμοί των επικουρικών γιατρών πρέπει να μαζεύουν 300 υπογραφές από κάτω μέχρι ψηλά. Για ποιο λόγο με τα τάξη ανθρώπων που έχουν και το δικαίωμα και τα προσόντα για να γίνουν θα πρέπει να ντανιάζονται σε κάτι τέτοιες στίβες στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης για μια απλή μεταφορά πίστωσης. Όλα αυτά θα κατέβουν κάτω. Δεν είναι μικρό αυτό. Αλλάζει τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, διευκολύνει τη ζωή των ανθρώπων, επιταχύνει τεράστια τους χρόνους οι οποίοι δημιουργούνται στα κενά και στην κάλυψη είτε από νοσηλευτικό είτε από ιατρικό προσωπικό το οποίο έχει εξελιχθεί, αδειάζει μια θέση και είναι ο άλλος έτοιμος να διοριστεί και μπορεί να κάνει τρεις μήνες να διοριστεί γιατί πρέπει να μαζέψει καμιά τρακοσαριά υπογραφές. Αυτά θα λυθούν στον άμεσο χρονικό ορίζοντα. Και πάμε στα σοβαρά. Όχι πως αυτά δεν είναι. Λοιπόν. Η μεγάλη θεσμική επανάσταση την οποία δεσμευόμαστε να κάνουμε έχει να κάνει με όλο το κύκλωμα που αφορά τις προμήθειες των νοσοκομείων, τις υπηρεσίες υποστήριξης των νοσοκομείων και γενικά όλη την εφοδιαστική αλυσίδα. Είπα πριν ότι αυτό δεν το ακούμπησαν. Εμείς όχι απλά θα το ακουμπήσουμε, θα το αλλάξουμε πλήρως. Και όταν θα φύγουμε από αυτή τη θέση, γιατί από αυτή τη θέση περαστικοί είμαστε, θα πρέπει να μείνει ένα πράγμα το οποίο να είναι ένα κάστρο που οι αγορές και η διαπλοκή να μην μπορεί να το εκπορθήσει όπως έχει κάνει μέχρι τώρα, ας πούμε, και πρακτικά το ελέγχει πλήρως. Διότι, θα πω μερικά παραδείγματα. Συγγνώμη, θα χρειαστώ λίγο χρόνο. Είναι το βασικό της ομιλίας αυτό το πράγμα. Θα χρειαστώ λίγο χρόνο. Χίλια συγγνώμη. Λοιπόν. Δεν είναι δυνατόν ακόμα και σήμερα να πληρώνουμε υγειονομικό υλικό, σχεύματα, βαλβίδες, που θα πω είναι ακόμα και σήμερα 5.000 ευρώ και 6.000 ευρώ. Βέβαια πριν από μερικά χρόνια τα πληρώναμε 12 και 13 και 40.000 ευρώ. Δεν είναι δυνατόν τη στιγμή που το ΕΚΑΒ διαθέτει το καλύτερο συνεργείο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη για παράδειγμα, το καλύτερο συνεργείο αυτοκινήτων, να πληρώνει για τα 700 ασθενοφόρα που έχει, να πληρώνει 6.500 ευρώ το χρόνο το ασθενοφόρο για σέρβις και ανταλλακτικά. Ούτε Lamborghini δηλαδή, ούτε Bentley να είχε, δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν είναι δυνατόν σε πολλά νοσοκομεία να πληρώνουμε για σύντηση το τριπλάσιο ή και το τετραπλάσιο του ποσού που πληρώνουν για αντίστοιχες υπηρεσίες σε εξωτερικές υπηρεσίες catering, πεντάστερα ξενοδοχεία. Και βέβαια η ποιότητα να μην είναι η ίδια. Δεν είναι δυνατόν ο ΕΟΠΗ με τον οργανισμό παροχών του να μειώνει από τα 3 εκατομμύρια στα 2 τη δαπάνη για τις αποκλειστικές νοσοκόμες, κόβοντας εργασία από ανθρώπους χαμηλών λαϊκών στρωμάτων και την ίδια στιγμή να πληρώνει για τα επιθέματα των τραυμάτων και των κατακλήσεων από 12 εκατομμύρια το 2012, 54 εκατομμύρια το 2015. Λες και αυξήθηκαν τα τραύματα και οι πληγές και οι διαβητικοί σε αυτή τη χώρα. Δεν είναι δυνατόν για τους σάκους κολοστομίας πριν από τρία χρόνια να πληρώνουμε 18 εκατομμύρια και τώρα να πληρώνουμε 54. Δηλαδή 112.000 άνθρωποι στη χώρα φέρουν κολοστομία. Έχουμε σπάσει όλα τα επιδημιολογικά στάνταρ που υπάρχουν. Δεν είναι δυνατόν η δαπάνη για τα γυαλιά από 40 εκατομμύρια να γίνει 47. Μιλάμε για εκατομμύρια τώρα, έτσι. Δεν μιλάμε για φραγκοδίφραγκα. Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν η περιτοναϊκή διήθηση από 3 εκατομμύρια το 12 να έχει πάει 28 το 14, χωρίς μείωση των κλασικών καθάρσεων που γίνονται με την κλασική μέθοδο και να υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι γυρνάνε γύρω-γύρω τώρα και με το προσφυγικό ρεύμα ή με τους ανασφάλιστους και κάνουν κάθε μέρα αιμοκάθαρση σε διαφορετικό νοσοκομείο. Λοιπόν, αυτό, τρία βήματα. Πρώτον, θα υπάρξει πλήρης καταγραφή και κωδικοποίηση όλων των υλικών και αντιδραστηρίων τα οποία χρησιμοποιούνται στον εφοδιασμό του δημόσιου νοσοκομείου. Υπάρχει μια σοβαρή δουλειά της 7ης ΔΥΠΕ από τον Νίκο τον Ιγουμενίδη που ήταν εκεί. Θα πατήσουμε. Ναι, αν ζητήσει αυτή τη στιγμή κατάλογο στο Υπουργείο, τι χρησιμοποιεί το νοσοκομείο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Θα χρησιμοποιήσουμε σαν βάση αυτόν τον κατάλογο και μια δουλειά που έχει κάνει η Επιτροπή Προμηθειών Υγείας για τα αντιδραστήρια. Που αυτά θα κουμποθούν και θα πούμε αυτά είναι. Και μετά υπάρχει μια μεγάλη δουλειά
το δεύτερο βήμα, που εκεί είναι όλη η δουλειά. Θα περιγραφούν αναλυτικές, τεχνικές και ποιοτικές προδιαγραφές για κάθε κατηγορία υλικών από αυτά τα υλικά που λέμε, ούτως ώστε όποιο δεν τα έχει δεν συμμετέχει σε διαγωνισμούς. Δεν μπορεί να μπαίνει. Για να εξασφαλίζεις ποιότητα στο υλικό, γιατί δεν είναι μόνο η φτήνια, έτσι, αλλά είναι και η ποιότητα του υλικού για να καλύπτει τις ανάγκες των αρρώστων. Και αφού γίνουν αυτά τα δύο βήματα, το τρίτο που είναι και το σημαντικότερο, θα υπάρξει η διαμόρφωση, ο καθορισμός ενός εύρους τιμής για κάθε κατηγορία προϊόντων, η οποία θα είναι εκεί καταλήγουμε. Θα είναι εκεί καταλήγουμε. Τελειώνω. Τέλειωσε ο χρόνος του Υπουργού ήδη. Από εδώ και πέρα πάμε για Πρωθυπουργό. Συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, να το τελειώσω αυτό. Το εύρος τιμής θα είναι σύμπλην 10% της τιμής που έχει στο 50% των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όταν γίνει θα είναι μια τεράστια εξοικονόμηση. Τεράστια εξοικονόμηση για το σύστημα. Και έτσι θα γίνονται οι διαγωνισμοί. Διαγωνισμοί εκτός των ορίων αυτών των περιγραφόμενων τιμών δεν μπορούν να γίνονται αποδεκτοί. Αυτό τσακίζει τη ραχοκοκαλιά της διαπλοκής στο χώρο της υγείας, εξοικονομεί έσοδα τα οποία θα ξαναπέσουν στο σύστημα υγείας για να ενισχυθεί σε υποδομές και προσωπικό έτη περαιτέρω από ό,τι μέχρι τώρα. Αυτό κατά τη γνώμη μου θα είναι η μεγάλη θεσμική επανάσταση την οποία θέλουμε να αφήσουμε πίσω. Από εκεί και πέρα. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Υπουργέ. Διάφορα πράγματα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα σας δοθεί και άλλη ευκαιρία στο μέλλον. Να το κλείσω. Σύντομα. Θα σας δοθεί και άλλη ευκαιρία. Δεν είναι μόνο προγραμματικέ δηλώσει. Από εκεί και πέρα ήθελα να πω μια σειρά από πράγματα και για τον ΝΕΟΠΗ. Η του αναδιοργάνωση με την επαναδιαπραγμάτευση των συμβάσεων στις ιδιωτικές κλινικές και σε όλους τους παρόχους υγείας με κριτήριο τις ανάγκες των ασθενών, με κριτήριο θα ανοίξουμε το σύστημα των συμβάσεων, θα ενισχύσουμε τα παιδί και δίνοντας και δεύτερη ευκαιρία σε γιατρούς που εκδιώχτηκαν από το σύστημα με ορατό χρονικό ορίζοντα του να επιλέξουν την εργασιακή σχέση. Θα προχωρήσουμε στο ΕΚΑΒ, που και αυτό τελειώνει τώρα, ο διορισμός των 180 ανθρώπων που θα ενισχύσουν άμεσα το σύστημα που χρειάζεται, και ολοκληρώνουμε το ίμιση του διαγωνισμού για τα 90 ασθενοφόρα από αυτό το. Ολοκληρώσουμε και την ομιλία όμως, κύριε Υπουργέ. Θα τελειώνω και την ομιλία λέγοντας ότι όλοι κρινόμαστε όχι από αυτά που λέμε, αλλά από αυτά που κάνουμε. Δεν χρωστούμε, δεν πετάξαμε με δανεικά ή με ξένα φτερά σε όλη τη διαδρομή της ζωής μας, και εγώ και ο Ανδρέας εκπροσωπούμε τους μαχόμενους νοσοκομιακούς γιατρούς και τους τίμιους γιατρούς του ιδιωτικού τομέα, γι' αυτό και θα τα καταφέρουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δήμαρχος.